18 μήνες λοιπόν, τους 18 μήνες θα εξερευνήσει αυτή η σειρά για την οποία μιλάγαμε. Πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τα γυρίσματα του τελευταίου Ταγκό στο Παρίσι, τι συνέβη σε αυτή την 19χρονη Γαλλίδα ηθοποιό, τη Μαρία Σνάιντερ, η οποία σε συνεντεύξεις της μερικά χρόνια αργότερα είχε πει ότι έχασε 7 χρόνια της ζωής της από τα ναρκωτικά, από την κακοποίηση και αισθανόταν συνέχεια κυνηγημένη. Τα προβλήματά της ήταν κυρίως με τη φήμη, την οποία δεν μπορούσε να αντέξει. Μα και η φήμη, συγγνώμη που σε διακόπτω, της ταινίας. Εγώ νομίζω ότι η ολοκληρωμένη εικόνα δεν είχε όλος ο κόσμος για αυτή την ταινία. Κάτι έμεινε μέσα στα χρόνια, ήταν αυτή η σκηνή του βιασμού και το κομμάτι που αφορά το βούτυρο. Αυτά, δηλαδή και σήμερα, αν πεις την έχεις την ταινία, και αυτός που δεν την έχει δει, αν τον ρωτήσεις, δεν ξέρει τι ήταν αυτό, ένα love story, τι ήταν στο Παρίσι αυτό το ταγκό. Ο απόϊχος της ταινίας είναι ειρωνικός, είναι τελείως διαφορετικός από την πρόθεση. Διότι όταν βγήκε αυτή η ταινία, που είχε τεράστια επιτυχία, πρέπει να πω, παντού και στην Αμερική, σε όλο τον κόσμο, στην Ελλάδα, ήταν μια ταινία ενός δημιουργού, ενός οτέρ του Μπερτολούτσι, με έναν τεράστιο στάρ και ήταν πάνω σε αυτόν όλη η ταινία. Δηλαδή επάνω στο υπαρξιακό ενός ανθρώπου που γυρνάει και βλέπει τον κόσμο αλλιώς. Μέσα σε αυτή την ιστορία μπλέχτηκε και η Μαρία Σνάιντερ ως μια νέα ηθοποιός. Στην Ευρώπη έγινε η ταινία. Όλοι αυτοί, όπως λέει και η Σνάιντερ, θέλανε τον νεωτερισμό, θέλανε κάτι διαφορετικό, θέλανε τον πειραματισμό. Αυτό όμως που εξελίχθηκε να είναι να επικεντρωθεί πάνω στη Μαρία Σνάιντερ, το δράμα της, την κακοποίηση, αυτό που πέρασε και που συνδέθηκε με αυτή την ταινία. Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να δούμε μέσα σε αυτή τη μίνι σειρά που ετοιμάζεται όλη της τη ζωή και όλες τις παραμέτρους που οδήγησαν σε αυτή την τεράστια δυσκολία που είχε να αντιμετωπίσει την ίδια της τη ζωή και την καριέρα βέβαια. Για να δούμε. Υπάρχει ηθική στην τέχνη? Και πού είναι το όριο? Ή σωστότερα, ποιος προσδιορίζει αυτό το όριο? Ο ηθοποιός ως επαγγελματίας αλλά και ως άνθρωπος, ή ως σκηνοθέτης έχοντας συγκεκριμένο όραμα για αυτό που πρόκειται να παιχτεί εν προκειμένου στο σινεμά, μη υπερβαίνοντας ωστόσο συγκεκριμένες γραμμές? Αυτά είναι μερικά μόνο από τα ερωτήματα που θα θέσει ο Βραζιλιάνος Χωσέ Πατίλχα, ο οποίος έγινε διάσημος χάρη στην τεράστια επιτυχία της προηγούμενης δουλειάς του, τον Νάρκος, καθώς τώρα ετοιμάζεται να αποτυπώσει μέσα από μια σειρά ντοκιμαντέρ με τον πιθανότερο τίτλο Τάγκο, την ιστορία και κυρίως όσα δεν υπόθηκαν ποτέ γύρω από το τελευταίο Ταγκό στο Παρίσι του 1973. Την ταινία σταθμό του παγκόσμιου κινηματογράφου του Μπερτολούτσι, με τον Μάρλο Μπράντο να υποδύεται έναν Αμερικανό που σε ένα ταξίδι του στο Παρίσι γνωρίζει και συνάπτει σχέσεις με μια νεαρή Γαλλίδα, δηλαδή την Μαρία Σνάιντερ. Η σκηνή με το βούτυρο, όπου ο Μπράντο εξαναγκάζει τη Σνάιντερ, η οποία τότε ήταν μόλις 19 ετών, σε συνουσία, δίχασε κοινό και κριτικούς και θεωρείται μία από τις πλέον αμφιλεγόμενες της 7ης τέχνης μέχρι σήμερα. Και αυτό γιατί η Σνάιντερ, όπως αποκαλύφθηκε, δεν είχε δώσει ποτέ τη συνένεσή της ώστε να γυριστεί η συγκεκριμένη σκηνή. Ενώ ο Μπερτολούτσι με τον Μπράντο είχαν συμφωνήσει το ίδιο κιόλας πρωί για το γύρισμά της. Αυτό συνέβη διότι ο σκηνοθέτης ήθελε να αποδοθεί περισσότερο στη μεγάλη οθόνη η ταπείνωση μιας γυναίκας η οποία έχει υποστεί βιασμό, παρά μιας επαγγελματίας ηθοποιού, η οποία γυρίζει απλά μια κινηματογραφική σκηνή. Όπως ωστόσο είχε αναφέρει σε συνέντευξή της το 2007 η Μαρία Σνάιντερ, ένιωσε σε αυτή τη σκηνή πως έπεφτε θύμα βιασμού. Ο Μάρλον μου έλεγε να μην ανησυχώ και πως είναι απλά μια ταινία. Αλλά κατά τη διάρκεια της σκηνής, και ακόμη και αν αυτό που έκανε ο Μάρλον δεν ήταν αληθινό, έκλαιγα στα αλήθεια. Ένιωθα ταπεινωμένη και, για να είμαι ειλικρινής, αισθάνθηκα λίγο σαν να με βίαζαν. Μαζί ο Μάρλον και ο Μπερτολούτσι. Μετά τη σκηνή ο Μάρλον δεν με παρηγόρησε ούτε απολογήθηκε. Ευτυχώς ήταν μόνο μία λήψη. Η συγκεκριμένη σκηνή τραυμάτισε τη Σνάιντερ για το υπόλοιπο της ζωής της, καθώς η ίδια ταυτίστηκε περισσότερο με σύμβολο του σεξ παρά με σοβαρή ηθοποιό. Οι βίαιες σεξουαλικές σκηνές της δημιούργησαν κατάθλιψη, τάσεις αυτοκτονίας και σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα που τη σημάδεψαν μέχρι το θάνατό της το 2011. Η ηθοποιός παρέμεινε φίλη με τον Μπράντο, αλλά δεν ήθελε ποτέ ξανά επαφή με τον σκηνοθέτη, ο οποίος δήλωσε πως ναι, μεν αισθάνθηκε ενοχές,
αλλά δεν το μετάνιωσε. Ήθελα μια γνήσια αντίδραση από τη Μαρία και γι' αυτό δεν της το είπα, δήλωσε ο ίδιος πολλά χρόνια αργότερα. Η ταινία έκανε εισπράξεις 186 εκατομμύρια δολάρια, ενώ ο Μπερτολούτσι και ο Μπράντο ήταν υποψήφοι για Όσκαρ σκηνοθεσίας και πρώτου ανδρικού ρόλου αντίστοιχα. Η 19χρονη τότε Σνάιντερ, ωστόσο, δεν είχε την ίδια τύχη, καθώς μετά τη συμμετοχή της στην ταινία και αφού ένιωσε πως είχε ουσιαστικά διασυρθεί, δεν βρήκε ποτέ τη δύναμη να αντιμετωπίσει όλους εκείνους που τη χλέβαζαν ή ακόμη και την κακομεταχειρίζονταν λόγω της ταινίας. Στη διεθνή κινηματογραφική σκηνή απέκτησε επίσης τη φήμη της αφερέγγειας και της αλλοπρόσαλης, καθώς εγκατέλειπε πια τα γυρίσματα χωρίς προειδοποίηση αν κάτι δεν της άρεσε. Το 2007 η Μαρία Σνάιντερ είπε για το τελευταίο ταγκό στο Παρίσι ότι «θα έπρεπε να έχω καλέσει αμέσως τον ατζέντη και τον δικηγόρο μου να έρθουν στο γύρισμα. Δεν μπορείς να εξαναγκάσεις κάποιον να κάνει κάτι που δεν είναι γραμμένο στο σενάριο, όμως εγώ τότε αυτό δεν το ήξερα». Η Μαρία Σνάιντερ πέθανε το 2011 σε ηλικία 58 ετών από καρκίνο. Πικραμένη, βαθιά πληγωμένη και με την πεποίθηση πως το όνομα της θα μείνει στην ιστορία ως το κορίτσι που βιάστηκε σε ταινία και όχι ως μιας καλής ηθοποιού όπως ονειρευόταν. Ως αυτή που έγινε διάσημη δακτυλοδεικτούμενη για λόγους που υπερεύαιναν τη δική της θέληση, καταστρέφοντάς της για πάντα τη ζωή.